να τους δούμε και από κοντά. Αν έρθουμε. Ο πρώτος αποθηκευτικός και μεγαλύτερος χώρος είναι και ο κύριος που παίρνει τις μπάλες. Μπορεί να πάρει μέχρι και 130 ή 140 μπάλες. Κάτω είναι ο χώρος ο οποίος το κανονάκι πετάει την μπάλα. Έχει το βασικό κουμπί και δύο ρυθμίσεις. Το feed είναι για το πόσο γρήγορα να κάνει την τροφοδοσία και το speed είναι πόσο δυνατά να πετάει την μπάλα. Αυτό επίσης μπορούμε να το κάνουμε και μέσω του control που μας δίνει, που μπορούμε να το ανοίξουμε, να το κλείσουμε, και φυσικά έχει και κάτω το rotation που βάζουμε τη βάση για να γυρνάει και να μας πετάει την μπάλα από πάνω. Το κύριο μέρος εδώ μπορούμε να τοποθετήσουμε και κάμερα για να μπορούμε να βιντεοσκοπούμε τον εαυτό μας. Προσωπικά αντικείμενα όπως αθλητικά, νερό κλπ. Αυτό επίσης το σταποδάκι μπορεί να μπει πάνω να στερεογραφεί για να βάλεις κινητό ή κάμερα. Να πούμε ότι είναι σε γενικές γραμμές βαριά το τσάντα, όμως τα ροδάκια την κάνουν πολύ εύκολα προσβάσιμη και να την παίρνουμε στο αυτοκίνητο, κλείνει από εδώ. Και επίσης αν θέλουμε να τη σηκώσουμε, μπορεί να τη σηκώσει ένας άνθρωπος, αλλά όπως είπα είναι σχετικά βαριά.